είδατε σε άλλο ένα βίντεο καραντίνας. Γεια σου. Πώς πάει η καραντίνα, την παλεύεις? Ελπίζω να είσαι καλά. Είπα να κάνω ένα επηρεακό βίντεο για τα 2 χρόνια που έχω τα τύμπανα στη ζωή μου. Το σκεφτόμουν χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα το χρόνο που ήθελα για να ξεκινήσω. Όπως πολλά πράγματα στη ζωή, περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να τα κάνεις. Μάντεψε, ποτέ δεν έρχεται η απόλυτα κατάλληλη στιγμή. Οπότε αν θες να ξεκινήσεις κάτι καινούριο ή ακόμη να αλλάξεις ή να σταματήσεις κάτι, η στιγμή είναι τώρα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, έχουμε και καλεσμένο. Ξέρεις ότι δεν το έγραφα. Τώρα πάτησα ρεκ. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Ναι. Baby in a fight, should have seen it coming. I got a little brighter.
Yeah.
Good morning. Κάνε vlog. Τι λέει? Καλά. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνετε σήμερα? Κάνετε πρόβα, δεν θα κάνετε. Έλα να μας πούμε καφέ. Αγαπημένος μου. Καλή συνέχεια. Γεια. Εγώ πω για καφέ. Καλή χρονιά. Γεια σου. Έντροπη. Τι είναι αυτό? Καλησπέρα. Γεια σας. Αυτό μου φέξεις. Θα πω εγώ. Δεν θα βάζω κανένα μέτρο. Θα πω. Εντάξει. Εγώ μη δεν πω γι' αυτό. Θα σε κοιτάξω. Εντάξει. Με λάθνα. Εντάξει. Τρόμο. Πες. Κάτι μεταξύ τέλος πάντων. Ωραία. Let's go from the top. From the top. From the top. From the top. Με ένα στα κέντρα με τρούγουδι ίσως. Με ένα στα κέντρα. Α, συγγνώμη. Όπα. Α, δεν άντεξε η κάμερα. Δεν ξέρω τι λέω. Πώς πιστεύεις ότι θα πάμε? Όλα καλά θα πάνε. Αισιοδοξία. Let me
Ξεκίνησα να παίζω τύμπανα 16 χρονών. Άκουγα τις αγαπημένες μου μπάντες, Metallica, Megadeth τότε, και για κάποιο λόγο τα τύμπανα τα άκουγα λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα όργανα. Οπότε με πήγε μόνο από εκεί. Ξεκάθαρα Metallica, γιατί ήταν η μπάντα που με επηρέασε και ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι τέλος πάντων με τα τύμπανα και τη μουσική. Μου αρέσουν και τα δύο για πολύ διαφορετικούς λόγους, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω. Η θεωρία είναι πολύ σημαντική, αλλά για εμάς τους drummers όχι υποχρεωτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί drummers στην ιστορία που δεν είχαν και πολύ καλή σχέση με τη θεωρία. Αλλά καλό είναι να ασχοληθούμε. Τεχνική, time και ήχος. Λοιπόν, ξένο θα πω τον David Garibaldi, γιατί μελέτησα πάρα πολύ το υλικό του. Παίζει στο Star of Power, μια funk μπάντα. Και δύο Έλληνες που μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι νέοι, ο Ιάσονας, ο Βάστορ και ο Παναγιώτης ο Κωστόπουλος, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα μπορούσα να πω άλλους 10, αλλά ας μείνω στους 3. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού drummer, πέρα το ότι έχει ένα καλό level στο όργανό του, είναι να έχει ανοιχτά αυτιά και να ακούει τι γίνεται γύρω του. Η συμβουλή μου στους νέους μουσικούς είναι να παίξουν όσο πιο πολύ μπορούν, πολλά και διαφορετικά είδη, και να μην σταματάνε να μελετάνε ποτέ. Η συμβουλή μου προς επαγγελματίες μουσικούς, και τη λέω για μένα περισσότερο, είναι να μην ξεχνάμε ποτέ γιατί ξεκινήσαμε να παίζουμε τύμπανα και γενικά να ασχοληθούμε με τη μουσική.